Με μια ιστορική συναυλία. Ανοίγει τι πύλε του την Παρασκευή 28 Ιουλίου, το 7ο Φεστιβάλ Δοδόνη. Με επίκεντρο τον αρχαιολογικό χώρο τη Δοδόνη, επίση όμω και δύο άλλα σημαντικά τοπόσημα του Δήμου, τι Πηγέ Αχέροντα και τη Λίμνη Βυρού. Η πρεμιέρα του Φεστιβάλ Δοδόνη γίνεται με τον σπουδαίο σέρβο μουσικοσυνθέτη Γκόραν Μπρέγκοβιτ, που επιστρέφει και αυτό στην αρχαία Δοδόνη μετά από 30 σχεδόν χρόνια με την πάντα του σε μια συναυλία που επικυρώνει και τον διεθνή χαρακτήρα του φεστιβάλ, όπω έγινε και πέρυσι με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Νέων τη Βοστόνη. Την Τετάρτη, στο Αρχαίο Θέατρο τη Δοδόνη, δόθηκε η επίσημη συνέντευξη τύπου εν ώψη του φεστιβάλ από τον Δήμαρχο Δοδόνη Χρήστον Τακαλέτση, παρουσία εκπροσώπων των μεγάλων χορηγών του φεστιβάλ, που είναι η εταιρεία Βίκο, η Energian και η Συνεταιριστική Τράπεζα Υπήρου. Οφείλω για μια ακόμη φορά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στου σταθερού χορηγού του φεστιβάλ μα. Την εταιρεία Vicos, την Energian και την συνεταιριστική τράπεζα, συνεταιριστική τράπεζα Υπήρου, καθώ επίση και στου μόνιμου συμπαραστάτε τη διοργάνωση, της, της εταιρεία Τέρνα και Νέα Οδό. Η σταθερή αυτή στήριξη μα επιβάλλει να βελτιώνουμε κάθε χρόνο ακόμα περισσότερο την ποιότητα του προγράμματο, αναζητώντα εκείνε τι μουσικέ και θεατρικέ παραστάσει που δεν θα προσελκύουν κατά ανάγκη το μαζικό κοινό, αλλά που θα σέβονται καταρχά το ιερό και φυσικό περιβάλλον που φιλοξενεί αυτές τις εκδηλώσεις. Γιατί τόπος διεξαγωγή των εκδηλώσεων και του 7ου Φεστιβάλ Δοδόνης δεν είναι μόνο ο μόνιμος αρχαιολογικός χώρος, αλλά και ο τόπος των πηγών του Αχαίροντα και της λίμνης του Βυρού στη Βουλιάστα. Δεν πρέπει εδώ να παραλείψω να ευχαριστήσω την Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων για την άψογη συνεργασία και την διευκόλυνση που μα παρήχε ω προ τη διοργάνωση, και το φετινό φεστιβάλ, καθώς και το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο χρηματοδοτεί μέρος της, ε, της δαπάνης μας. Το φεστιβάλ Δοδόνης δημιουργήθηκε και μεγάλωσε στη διάρκεια αυτών των δύο τετραετιών της Δημοτικής Μαρχαι Αρχής και άντεξε στη διετή δοκιμασία της πανδημίας του κορονοϊού. Στόχο μα είναι τα επόμενα χρόνια το, το Φεστιβάλ Δοδόνη να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο και πάνω στι σταθερέ συνέργειε που ήδη έχουμε πετύχει να χτίσουμε, να στηρίξουμε νέε συνεργασίε για το μέλλον του θεσμού. Έναρξε την Παρασκευή 28 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο με τον διάσημο Σέρβο Γκόραν Μπρέκοβι. 30 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δοδόνη θα έρθει το Εθνικό Θέατρο με την παράσταση Σφίκε στο Αριστοφάνη. 1η Αυγούστου, Πανσέλινο, στο αρχαιολογικό χώρο τη Δοδόνη, μεταμέλησε. Η Αναστασία Μουτσάτσου, ο Άλεξ Σιντ και ο Γιάννη Βασιλότο μα προσκαλούν σε ένα reunion με τραγούδια από την δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Άγριε Μέλισσε. 2 Αυγούστου, πηγέ αχαίρωτο στο Σιστρούνη ο, ο Κώστα Τζίμα, ένα από του σημαντικότερου τραγουδιστέ τη νεότερη γενιά στην Ήπειρο και όχι μόνο. Ένα αφιέρωμα στον Κώστα Τζίμα με μια συναυλία υψηλών προδιαγραφών. 3 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο τη Δοδόνη. Κρατικό Θέατρο Βορείο Ελλάδο με τι Τροάδε του Ευρυπίδη. 4 Αυγούστου, στη Λίμνη Βυρού, στι πηγέ του Λούρου στη Βουλιάστα, ο Γιανιώτη Δημήτρη Ιφαντή με τον δικό του μοναδικό τρόπο προσεγγίζει την παραδοσιακή μουσική. 8 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο τη Δοδόνη, ο Ιδίποδα Τύρανο, σε μια από τι κορυφαίε αρχαίε τραγωδίε, ο Ιδίπο Τύρανο Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία του Σίμου Κακάλα. Ο Διευθύνων Σύμβουλο τη Συνεταιριστική Τράπεζα Υπήρου, Ιωάννη Βουγιούκα, εξέφρασε τη χαρά του που το τοπικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα βρίσκεται και φέτο στην εκκίνηση τη σπουδαία πολιτιστική διοργάνωση που λαμβάνει η χώρα σε έναν τόπο ιστορικό και επιβλητικό όπω ανέφερε. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρισκόμαστε και φέτο εγκαινιάζοντα το 7ο Φεστιβάλ Δοδόνη σε αυτόν τον ιστορικό επιβλητικό χώρο. Η Τράπεζα Υπήρου, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ως τράπεζα του τόπου μας, στηρίζει πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις του τόπου και ειδικά το Φεστιβάλ Δοδόνης, που προάγει τον πολιτισμό τόσο του Δήμου, των Ιωνίνων, αλλά και όλης της Υπήρου. Συγχαρητήρια στον κύριο Ντακαλέτση για αυτή τη διοργάνωση και ευχόμαστε καλή επιτυχία με πολλούς πολλούς θεατές. Εκ μέρους της Energian, ο Διευθυντής Μέσων ενημέρωση και εταιρική Επικοινωνίας, ο Τύρις Χιωτάκης εξέφρασε τη χαρά, την υπερηφάνεια και το δέος για το χώρο φιλοξενίας του Φεστιβάλ Δοδόνης. Πολύ χαρά, μεγάλη υπερηφάνεια και δέος για άλλη μια φορά που βρισκόμαστε σε αυτόν τον καταπληκτικό υποβλητικό χώρο, ο οποίος από μόνος του, μαζί με ό,τι συμβολίζει, Νομίζω ότι ήταν αρκετός για να μας πείσει από την αρχή ότι αυτό το φεστιβάλ χρειάζεται μια σημαντική ε, στήριξη ε, γιατί θα την δώσει πίσω. Με ποια έννοια θα σε δώσει πίσω. Διαπιστώνουμε κάθε χρόνο ε, σημαντικής ποιότητας παραστάσεις, πάρα πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων πολιτιστικών και το ίδιο γίνεται και φέτος, το 7ο φεστιβάλ, ε, πολύ σημαντικά ονόματα, μουσικοσυνθέτες, ε, διεθνούς εμβέλειας και τοπικής, ε, κλασικές παραστάσεις και ανατρεπτικές παραστάσεις, μπορώ να πω, που έχουν συζητηθεί πάρα πολύ και σε άλλα φεστιβάλ. Είναι ένα, ε, μια συνταγή η οποία σίγουρα προαιωνίζεται για άλλη μια φορά μια επιτυχημένη διοργάνωση. Ε, νιώθουμε πραγματικά πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Είναι συνειδητή επιλογή μας να στηρίζουμε τέτοιου θεσμούς. Το κάνουμε άλλωστε και σε άλλες περιοχέ που δραστηριοποιούμαστε, όπω για παράδειγμα με το Φεστιβάλ Φιλίππων στο νομό τη Καβάλα. Και θεωρούμε ότι καλά να είμαστε, θα είμαστε μαζί πολλά χρόνια με τον Δήμο Δοδόνη και του διοργανωτέ. Ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά το Δήμο που μα έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε μαζί. Ευχαριστούμε και τους, όλου του συνεργάτε και όλου όσου συμβάλλουν σε αυτό το πολιτιστικό συμβάν και ευχόμαστε καλή επιτυχία για την οποία είμαστε σίγουροι η εταιρεία Βίκος στηρίζει για μια ακόμη χρονιά ένα κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός με παγκόσμια ευέλεια, ένα θεσμό που προάγει τον πολιτισμό και τιμά με τον καλύτερο τρόπο το Δήμο Δοδόνης και ολόκληρη την Ήπειρο. Το Φεστιβάλ Δοδόνης είναι για εμάς συνώνυμο με τους επιβλητικούς χώρους, του σπουδαίους καλλιτέχνε και τον ελληνικό πολιτισμό. Η καλλιέργεια του πνεύματος αποτελεί για την Βίκος ΑΕ ως εταιρεία οικουμενική αξία και επίγουσα προτεραιότητα.